Πατίνι με δύο ανήλικους επάνω έπεσε πάνω σε ταξί. Χιλιάδες ευρώ η ζημιά. Ο ιδιοκτήτης του ταξί ψάχνει να βρει το δίκιο του. Δεν μπορεί να εντοπίσει την εταιρεία πατινιών. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη οι γονείς των δύο 14χρονών. Και ο άνθρωπος αναζητά μία άκρη. Όλα συνέβησαν την Παρασκευή. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 20 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, προς 21 Σεπτεμβρίου, στις 12 και 4 το βράδυ. Ο οδηγός ταξί κινούταν στην οδό 30 Οκτωβρίου. Είναι η οδός μεταξύ Λευκού Πύργου και Δημαρχείου. Μετά γίνεται Μεγάλο Αλεξάνδρου. Εκείνο το κομμάτι μεταξύ Λευκού Πύργου και 3 Σεπτεμβρίου λέγεται 30 Οκτωβρίου. Καθώς είσαι στην πορεία, γιατί είναι μονόδρομος, καθώς είσαι στην πορεία, στο δεξί σου χέρι έχεις τη θάλασσα και στο αριστερό έχεις το πάρκο Ξαρχάκου, για να καταλάβετε την περιοχή. Μιλάμε για Παρασκευή βράδυ, 12 και 4, τα μεσάνυχτα, εκείνη την ώρα, όπου με μία απότομη κίνηση το πατίνι, το οποίο πάνω έχει δύο άτομα, πάει και πέφτει πάνω στον οδηγό ταξί. Να μην σας τα λέω εγώ, να ακούσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Θόκο. Τι μας λέει? Κινούμενος παραλιακά, Μεγάλο Αλεξάνδρου η τροχέα την ονομάζει 30 Οκτωβρίου. Είναι μεγάλος δρόμος η παραλία, έχει 4 λωρίδες ουσιαστικά. Εγώ ήμουνα στην προτελευταία από αριστερά, με πελάτες μέσα, ήμουνα μισθωμένος. Ξαφνικά ένα πατίνι, χωρίς φρένα, με δύο ανήλικα, θεώρησαν σωστό να περάσουν κάθετα το δρόμο, ενώ υπάρχει φωτεινό σηματοδότης πράσινο, εμείς πηγαίναμε κανονικά. Θεώρησαν σωστό να περάσουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, διασχίζοντας κάθετα το δρόμο, χωρίς να πατήσουν καθόλου φρένο. Από την πλευρά της παραλίας να περάσουν στο πάρκο Ξαρχάκου. Μάλιστα. Ναι. Απόφυγαν ένα αυτοκίνητο, δύο αυτοκίνητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ήμουν μόνο εγώ στο δρόμο, ήταν και άλλοι. Και ήρθαν και σκάσανε πάνω μου, κάνανε ζημιά στον προφυλακτήρα, έστριψε το πατίνι από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, παρότι εγώ πήγαινα με 30, απλά αυτοί δεν πατήσαν φρένο και αυτά τα πατίνια αναπτύσσουν ταχύτητα, και σκάσανε μετά και πάνω στις πόρτες. Τα παιδιά ήταν δύο ανήλικοι, δύο 14χρονοι. Στη δεξιά πλευρά τη δική σας. Δεξιά πλευρά, μάλιστα, δεξιά πλευρά. Του συνοδηγού. Του συνοδηγού, μάλιστα, του συνοδηγού. Μετά καλέσαμε τροχέα, η τροχέα το κατέγραψε κανονικά. Τα παιδιά χτύπησαν. Τα παιδιά δεν πάθανε απολύτως τίποτα. Αν πάθανε κάτι νομίζω εγώ θα είχα κυρώσεις, ενώ τώρα εκείνοι δεν έχουν καμία κύρωση. Μετά ήρθαν λοιπόν οι τροχέα, ήρθαν οι γονείς, ο ένας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, σκόθηκαν και φύγανε. Ένα από τα παιδιά, ναι. Μάλιστα, αλλά όχι ο οδηγός ευτυχώς. Όχι ο οδηγός ευτυχώς, ο οδηγός έμεινε, ήρθε ο πατέρας του και έδωσε στοιχεία με το ζόρι. Τα παιδιά ηλικίες 14 ετών. 14 ετών, μάλιστα. Και τα δύο. Αγόρια. Αγόρια, μάλιστα. Κάτοικοι αλλοδαποί, κάτοικοι Θεσσαλονίκης, αλλά αλλοδαποί. Δεν ήταν Έλληνες. Μιλάνε ελληνικά. Μιλάνε ελληνικά, ναι, κανονικά. Κανονικά μιλάγανε ελληνικά. Και τι σας είπαν, ανέλαβαν την ευθύνη? Ανέλαβαν τίποτα. Σηκώθηκαν και φύγανε. Δεν ζήτησαν ένα συγγνώμη. Ενώ εγώ ρώτησα πάρα πολλές φορές αν είναι καλά τα παιδιά, γιατί πρωτομέλημα είναι μην πάθει τίποτα ο άνθρωπος, έτσι. Απλά σηκώθηκαν και φύγανε. Εγώ φώναξα τη δικιά μου ασφαλιστική που είμαι ασφαλισμένος, κατέγραψε το γεγονός. Οι αστυνομικοί μου είπαν τα παιδιά από την τροχέα απλά καλή τύχη. Ναι. Η εταιρεία δεν ξέρω αν μπορώ να την κατανομάσω, είναι η Ride Movie. Επικοινωνήσατε με αυτή την εταιρεία? Η εταιρεία η συγκεκριμένη γράφει μέσα απλά ένα mail, στο οποίο αποστέλω και εγώ και ο ασφαλιστής μου συνέχεια, αλλά είναι τυποποιημένα μηνύματα σαν απάντηση. Μιλάς με ρομπότ. Δεν σου λένε τίποτα, δηλαδή δεν σου λένε κάτι συγκεκριμένο, ενώ επανειλημμένα ρώτησα σε ποια εταιρεία είναι ασφαλισμένα, γιατί αν μπείτε μέσα στην σελίδα τους, εκεί που λέει όροι και προϋποθέσεις, λέει ότι είναι ασφαλισμένα κανονικά, αλλά η εταιρεία δεν υπάρχει πουθενά ούτε σαν διεύθυνση. Είναι μια ιταλική το μόνο που γράφει και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας. Γράφει ότι συνεργάζεται με τη Free Now, αυτοί έχουν γραφεία, εγώ πήγα από εκεί, ο υπάλληλος
δεν γνωρίζει τίποτα. Που ακριβώς αυτό, ότι εμείς απλά εργαζόμαστε, αλλά δεν έχω κάποιο τρόπο επικοινωνίας. Εσείς έχετε μεικτή ασφάλεια. Θα τα καλύψει η ασφάλειά σας. Όχι, βέβαια, εγώ δεν έχω μεικτή ασφάλεια. Δεν νομίζω να υπάρχει και ταξί που έχει μεικτή ασφάλεια. Δηλαδή. Δηλαδή θα πρέπει να τα πληρώσω από την τσέπη μου και να κινηθώ νομικά κατά της εταιρείας και κατά των παιδιών και κατ' επέκταση των νιών. Γιατί είναι ανήλικα. Του ενός δηλαδή που καταγράφηκαν τα στοιχεία του οδηγού. Τα ταξί δεν έχουν μεικτή ασφάλεια, μου κάνει εντύπωση. Τα ταξί δεν έχουν μεικτή ασφάλεια και δεν γνωρίζω αν αναλαμβάνουν οι εταιρείες να κάνουν μεικτή ασφάλεια. Γιατί όταν είσαι όλη μέρα στο δρόμο, αυτό καταλαβαίνετε μπορεί να συμβεί συνέχεια. Μπορεί κάποιος αυτή να πέσει πάνω σου ή κάπου να πέσει εσύ απάνω. Όταν οδηγάς, είναι λογικό να υπάρχουν πολλά ατυχήματα, πολλές ρατζουνιές. Ναι. Τι ζημιά σας έγινε στο ταξί? Έχω χαρτιά από την Toyota. Η ζημιά μαζί με το ΦΠΑ είναι 3.000 ευρώ. Έχω χαρτί από την Toyota. Γιατί το αμάξι είναι Toyota Corolla υβριδικό. 4 μήνες πριν είχα πάρει, το αμάξι είναι καινούριο. Και αυτή τη στιγμή είμαι ξεκρέμαστος. Δεν γνωρίζω τι μπορώ να κάνω. Μάλιστα. Κύριε Θόκο, εσείς θα κάνετε μήνυση και στην οικογένεια του παιδιού, στους γονείς του παιδιού, του ανήλικου. Εξυπακούεται ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί όχλησα τον γονιό, ο οποίος δεν έδωσε καμία σημασία. Του είπα επακριβώς τι πρόκειται να γίνει και δεν είδα να δίνει καμία σημασία. Μήπως αναλάμβανε δηλαδή εκείνος τη ζημιά, να το πω έτσι, εφόσον είναι καταγεγραμμένο ότι φταίει και το πατίνι. Γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία ποιος φταίει για το ατύχημα. Και άρα δηλαδή είμαστε μόνοι μας. Γιατί και στο Δημαρχείο που πήρα δεν γνωρίζανε. Λέω πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να μην έχει χαρτιά, μια έδρα, κάτι. Εμείς όλοι οι επαγγελματίες δεν έχουμε έδρα. Δεν έχουμε έδρα. Όποιος θέλει δεν μπορεί να μας βρει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτοί καμώνονται ότι είναι ιδιωτική εταιρεία. Πού είναι η έδρα τους, πού είναι τα γραφεία τους, ποια είναι η ασφάλειά τους. Εγώ πείτε ότι βρω τα χρήματα και το φτιάξω. Αν αύριο πέσει άλλος πάνω μου ή σκοτώσω κάποιο παιδί. Όχι κι εγώ, οποιοδήποτε που κυκλοφορεί έξω. Ποια είναι η ασφάλεια εμένα που μου παρέχει το κράτος. Ότι μπορώ να απευθυνθώ πού, όταν έχω δίκιο. Άμα είχα άδικο θα έλεγα εγώ φταίω, τελείωσε. Όταν έχω δίκιο εγώ, πού με καλύπτει ο Δήμος, το κράτος. Άντε βρες το δίκιο σου. Άντε βρες το δίκιο σου. Από τη μία τα ανήλικα και πώς οι γονείς επιτρέπουν σε 14χρονα να ανεβαίνουν πάνω σε πατίνι. Από την άλλη ο οδηγός ταξί λέει θέλει να κυνηγήσω και την εταιρεία. Πώς η εταιρεία έδωσε άδεια να ανέβει πάνω 14χρονο, να κυκλοφορούν σε δρόμο κεντρικό της πόλης και η χρήση του πατινιού να είναι επικίνδυνη, όπως και απεδείχθηκε αφού έπεσε κάθετα πάνω στον οδηγό, ο οποίος κινούταν επί της 30 Οκτωβρίου και μάλιστα όπως λέει με ταχύτητα 30. Το ατύχημα για να γίνει είναι δευτερόλεπτα. Η κακή χρήση του πατινιού, την οποία την αναφέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βαρεθήκαμε να μιλάμε για τα πατίνια. Βαρέθηκα να κάνω θέμα για τα πατίνια. Εδώ όμως προκύπτει σοβαρό θέμα. Θα πέσει πάνω μου τώρα το πατίνι και μάλιστα και δύο ανήλικα πάνω μου. Και πάλι καλά που δεν παθαν τίποτα. Και αν παθαίνανε, ποιος θα έτρεχε? Αν παθαίναν τα ανήλικα, ποιος θα έτρεχε? Αν πάθαινα εγώ κάτι, ποιος θα έτρεχε? Μεταξύ, δεν θέλω να αλλάξω θέμα, αλλά μου κάνει εντύπωση και το γεγονός ότι τα ταξί δεν έχουν μεικτή ασφάλεια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και γι' αυτό μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των ταξί, τον κύριο Κλήμη Λεοντιάδη. Ναι, η κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δική της πολιτική. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να κάνουν μεικτή ασφάλιση και αυτές που κάνουν κάτι τις λίγες ζητούν υπέρογκα ποσά. Μισό λεπτό. Πάνω από 1000 ευρώ. Μισό λεπτό, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Αρνούνται γιατί? Γιατί θεωρούν το ταξί ότι είναι όλη μέρα στο δρόμο, ότι είναι ζημιογόνο και εξ αυτού του λόγου ζητούν ποσά τα οποία δεν μπορεί να τα πληρώσει ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί. Τι ποσά ζητούν, πόσο είναι, δηλαδή κάποιος θέλει οπωσδήποτε να κάνει μεικτή ασφάλεια, βρίσκει την ασφαλιστική που το κάνει, τι πληρώνει? Δηλαδή αν μιλάμε ότι το τρίμηνο ένα ταξί δίνει γύρω στα 300 ευρώ το απλό ασφαλιστήριό τους, τη μεικτή ασφάλεια μπορεί να φτάνει και τα 500-600 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το χρόνο πρέπει να δώσεις 2.000 ευρώ μόνο για την ασφάλισή σου. Είναι ποσά πολύ απαγορευτικά
για αυτή την εποχή. Και δεν το κάνει κανείς. Λέω ότι πολύ λίγες ασφαλιστικές δέχονται να κάνουν αυτή η ασφάλιση. Είναι πολύ λίγες και αυτές ζητούν μεγάλα ποσά. Αδιανόητο. Αυτό είναι θέμα μεγάλο. Αδιανόητο και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με την Ομοσπονδία μας. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είμαστε καλυμμένοι και από αυτή την πλευρά, αλλά πολλές εταιρείες μικρές, γι' αυτό φωνάζουν στους συναδέλφους να προσέχουν και πού ασφαλίζουν τα αυτοκίνητά τους. Πολλές μικρές εταιρείες έχουν βγει, οι οποίες είναι και πολυεθνικές, οι οποίες έχουν έδρα σε πόλεις και χώρες οι οποίες δεν υπάρχουν καν στο χάρτη. Είναι εταιρείες φαντάσματα και έχουν μείνει και πάρα πολλοί συναδέλφοι μας εκτεθειμένοι. Γι' αυτό το λόγο πάντα. Εσείς το ζητάτε, κάποια απάντηση έχετε? Όχι, δεν υπάρχει. Κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δική της πολιτική. Ιδιωτικές εταιρείες είναι. Το θέμα είναι ότι με το Υπουργείο έγινε θέμα και δεν είχαμε κάποια απάντηση. Πορευόμαστε έτσι και με δική μας ευθύνη. Περισσότερες φορές υπάρχουν περιπτώσεις συνάδελφοι που δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Ναι, άρα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι περισσότεροι συνάδελφοί σας δεν έχουν μεικτή με τέτοια ποσά που μας αναφέρατε. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μας δεν έχουν μεικτή ασφάλεια, βεβαίως. Μάλιστα. Το 80%. Αλλά αυτό με τα πατίνια δεν πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει? Είναι δυνατόν οι γονείς να μην ξέρουν τι κάνουν τα 14χρονα παιδιά τους 12 και 4 τη νύχτα? Είναι δυνατόν 12 και 4 το μεσημέρι, θα πω εγώ, να μην ξέρουν τι κάνουν τα 14χρονα παιδιά τους? Και ότι ανεβαίνουν πάνω σε πατίνια και κυκλοφορούν μέσα σε κεντρικούς δρόμους? Δεν πρέπει να το ξέρω? Δεν είναι μόνο η εταιρεία, είναι και η κακή χρήση του πατινιού. Υπάρχουν και άνθρωποι σοβαροί που κυκλοφορούν με τα πατίνια σοβαρά, έντιμα. Λίγοι είναι, το ξέρω, λίγοι είναι. Αλλά πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία με τα πατίνια. Πρέπει να σταματήσει, θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Τι είναι αυτό τώρα? Να έρχονται τα πατίνια τώρα, να μου έρθει το 14χρονο πάνω στο ταξί και να τρέχω και να μην προλαβαίνω? Τι να πω? Άλλο θέμα, δεν θέλω να το πιάσω τώρα για τη μεικτή ασφάλεια. Είναι μεγάλο θέμα και αυτό, και σοβαρό θέμα, όπως κύριε Φάνο, δεν ξέρω αν είναι το μικρό σας αυτό, άκουσα το μήνυμά σας όσον αφορά τις μηχανές που και αυτές δεν ασφαλίζονται, λέτε, για κλοπή ή για οτιδήποτε άλλο. Yes. Είναι ένα θέμα σοβαρό, θα το δούμε άλλη μέρα όμως. Επιτρέψτε μου να το δούμε άλλη μέρα. Yes. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει μεικτή ασφάλεια σε ταξί. Ναι, αγαπητέ μου, να τα επισημάνετε. Αυτό που αναφέρετε και επιμένετε εσείς για τη μεικτή ασφάλεια δεν πρέπει να μας αφορά και τόσο πολύ. Για τον λόγο αυτό το λέω, είναι άλλο θέμα. Ναι, είναι άλλο θέμα. Καλύπτει εμένα αν πάθω ζημιά για την οποία έφταιγα εγώ και να αποζημιωθώ εγώ. Είμαι καλυμμένος για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να επισημάνετε κυρίως είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εταιρεία που νοικιάζει αυτά τα πατίνια, η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη πουθενά, και ο Δήμος ή η Τροχιά ή δεν ξέρω ποιος άλλος δίνει άδεια για να κυκλοφορούν αυτά εκεί πέρα, να τα νοικιάζουμε, και είναι εταιρεία φάντασμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι τα 14χρονα πάνω σε πατίνι. Και μάλιστα δύο πάνω. Αυτό είναι το σημαντικό, αγαπητέ μου. Τα 14χρονα, τα 12χρονα, τα 10χρονα πάνω σε πατίνι σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Ο κάθε γονιός και όπως διαπαιδαγωγεί το παιδιά του από εκεί και πέρα είναι η άβυσος. Εντάξει, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά αυτό εδώ πέρα μέσα στην πόλη να υπάρχει εταιρεία μη καταγεγραμμένη και να κυκλοφορούν τόσες εκατοντάδες πατίνια, είναι δυνατόν να μην μπορώ εγώ να βρω το δικαίωμά μου? Εσείς όταν τρακάρετε. Αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί ο Δήμος δεν έχει, δεν έχει στοιχεία της εταιρείας αυτής? Και πώς παίρνει? Δεν νομίζω να μην έχει. Σίγουρα θα έχει στοιχεία της εταιρείας. Δεν νομίζω να μην έχει. Απλά δεν είναι εύκολο να το βρει ο οδηγός ταξί. Θα έπρεπε κανονικά. Και όντως θα είναι έτσι, όπως τα λέει ο άνθρωπος. Γιατί έπαθε ζημιά και θα έχει ψάξει αρκετά ο κύριος αυτός για να βρει άκρη. Μα έφτασε σε εμάς, γιατί μου λέει απίβδησα. Απίβδησα. Ακριβώς. Και όντως, αν το κοιτάξετε κι εσείς και το ψάξετε, θα δείτε ότι είναι φάντασμα. Αυτές όλες δεν είναι μία και δύο. Λίγες είναι εταιρείες οι οποίες είναι πιστοποιημένες και ξέρουμε τι είναι. Οι υπόλοιπες είναι, να μην πω πώς είναι. Εγώ εκεί επικεντρώνω τι είναι. Σας ευχαριστώ, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου κι εγώ να επικεντρώσω στα ανήλικα που 12 και 4 τη νύχτα ανεβαίνουν 2-2 πάνω σε πατίνια, κινούνται επικίνδυνα σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και προκαλούν και ατυχήματα. Και άντε δεν πάθαν και τίποτα. Είναι μια χαρά, ευτυχώς δεν πάθαν τίποτα. Στο επόμενο που θα πάθουν, τι θα γίνει? Ποιος θα έχει την ευθύνη? Η εταιρεία που τα νίκιασε στο 14χρονο? Τα νίκιασε σε 14χρονο η εταιρεία? Δεν το ξέρουμε. Η εταιρεία μπορεί να τα νίκιασε στο γονιό. Ο γονιός πού είναι?
Ο κηδεμόνας, ο γονιός, όπως θέλετε πείτε τον. Πού είναι? Πού βρίσκεται? Επί του θέματος, επειδή έσκασε τώρα η είδηση, αφορά την Αθήνα, έγινε στη Νέα Σμύρνη. Είχαμε σύγκρουση Πατινιού με το τραμ. Τώρα έγινε αυτό? Ναι. 15χρονος ο αναβάτης του Πατινιού. Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει η στάση διαχειρίστρια αρχή του τραμ, επιχείρησε να διασχίσει τον τροχιόδρομο σε σημείο διέλευσης πεζών. Χτύπησε πλάγιο με τοπικά με το τραμ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι. Η πρώτη εικόνα έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Πάλι καλά. Πόσε με ταχύτητα ήταν? Προφανώς. Προφανώς. 15χρονος σε πατίνι. Πάω σε διάλειμμα.